τις βασικές προγραμματικές αρχές και τους άξονες που αναφέρονται και καλύπτουν τους αναπτυξιακούς κλάδους της Ηπείρου, με την πεποίθηση πως η υλοποίησή τους μπορεί να δώσει λύσεις σε μείζωνα ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της ανεργίας, παρουσίασε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Σπύρος Ριζόπουλος. Οι ορίζοντες Ηπείρου, εμφορούμενοι από την αντίληψη της περιφερειακότητας, θέτουν τρεις βασικές προτεραιότητες: την αύξηση του ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο, τη μείωση της ανεργίας σε μονοψήφιο αριθμό και την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Ριζόπουλος, στάθηκε στις βασικές αρχές του προγράμματος, τονίζοντας πως η περιφερειακότητα είναι από μόνη της μια διαφορετική αντίληψη για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτον, είναι η περιφερειακότητα και η έννοια των πολύ μεγάλων έργων. Η έννοια των πολύ μεγάλων έργων προκύπτει από την εξής τεχνοκρατική και χρηματοοικονομική παραδοχή. Η Ήπειρος είναι πάρα πολύ συμπαγής και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Αν μπορούσε κανείς να τραβήξει μία νοητή γραμμή από τη θάλασσα στο βουνό, θα έβλεπε ότι δεν μας παίρνει πάνω από 20 λεπτά. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο με σαφήνεια μπορώ να σας πω ότι δεν το διαθέτουν πάρα πολύ στην Ευρώπη. Απ' την άλλη όμως, επειδή υπήρχε πολύ έντονο το στοιχείο του τοπικισμού και έχουν διαμορφωθεί διάφορες κοινωνικές εστίες μέσα στην Ήπειρο, οι οποίες εστίες αργότερα με πολιτική παρέμβαση, όπως ήταν ο Καλλικράτης, ενώθηκαν, ενώ ουσιαστικά ο τοπικισμός δεν έχει απαλληφθεί, από την άλλη όμως η συνένωση είναι απαραίτητη για να ενισχύσει το οικονομικό μοντέλο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα υπάρξει απόλυτα διακριτή λειτουργία μεταξύ της περιφέρειας και των Δήμων. Υπάρχει ένα μοντέλο και αυτό προέκυψε μέσα από τις συνομιλίες και τις ανταλλαγές απόψεων με τους Δημάρχους, το οποίο δυστυχώς ήταν το κακό κομμάτι της συνομιλίας μας, γιατί αφορά την έννοια της παραπολιτικής, ότι η άσκηση εξουσίας σήμερα γίνεται καθαρά με τόπους εκβιαστικούς, ότι θα μου δώσεις για να πάρω στη συναλλαγή μεταξύ περιφερειάρχη και δημάρχου, και όταν ο δήμαρχος δεν υπακούει, τότε τον παρακάμπτουμε και πηγαίνουμε στον κοινοτάρχη. Το στρατηγικό σχέδιο αναγέννησης της Ηπείρου για τους ορίζοντες Ηπείρου συνοψίζεται σε 5 άξονες. Αυτοί είναι: καταπολέμηση της ανεργίας, τουρισμός, πολιτισμός και αθλητισμός, ανάπτυξη, ενέργεια και υποδομές, πρωτογενής παραγωγή και ένα νέο μοντέλο περιφερειακής διακυβέρνησης και εξορθολογισμός των οικονομικών της περιφέρειας. Προσπαθώ να εισάγω μια διαφορετική νοοτροπία. Προς Θεού δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Αυτή είναι η νοοτροπία την οποία αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να την εστερνιστούν οι Ηπειρώτες. Όμως δεν θα σεβόμουν τον εαυτό μου, δεν θα σεβόμουν τα 2 χρόνια που έχω μπει δρομολογημένα σε αυτή τη δουλειά, αν δεν είχα διαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο μπορούσα να το επεξηγήσω. Το να μην κατανοεί κανείς το πόσο σύνθετο είναι, ή το να μου πει «ξέρεις, αυτά στην Ήπειρο δεν γίνονται», είναι άλλη στάξη ζήτημα. Υπάρχει ένας καμβάς τον οποίο ή θα τον αποδεχτούμε ή θα τον απορρίψουμε.